Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε να σας πω, δεν είναι τυχαίο πάντως ότι ο συγκεκριμένος, ο 47χρονος, έπιθε τους ογκολογικούς ασθενείς. Είναι βεβαίως εξαιρετικά ευαίσθητοι άνθρωποι. Είναι κάτι που το αναφέρει και η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, είναι η επιστημονική εταιρεία. Είναι ευαίσθητοι άνθρωποι οι καρκινοπαθείς, οι ογκολογικοί πάσχοντες, γιατί ακριβώς βασανίζονται πάρα πολύ σε μακροχρόνιες θεραπείες. Έχουν πάντα αγωνίες και ανησυχίες. Άρα είναι, αν μπορώ να το πω, πιο εύκολα θύματα στα μάτια τέτοιων ανθρώπων. Ψάχνουν Τώρα, το να σου πω ότι θαύμα. υπάρχει. Το θαύμα εντάξει, ψάχνουν, γιατί να σωθούν, να ζήσουν. Όλοι ψάχνουμε για αυτό το θαύμα. Αυτό το θαύμα ψάχνουμε. Βέβαια, να πούμε γενικά, γιατί μας ακούνε πολλοί ογκολογικοί ασθενείς, ότι έχει προχωρήσει τόσο πολύ η επιστήμη τα περισσότερα. Αυτό είναι αλήθεια. Εδώ έχουμε φιλοξενήσει γιατρούς, κανονικούς γιατρούς δηλαδή, έτσι. Είναι ιάσιμος ο καρκίνος. Ναι, αυτό... έχουμε φτάσει σε σημείο να διευκρινίζουμε αν μιλάμε για κανονικούς γιατρούς πια, έτσι. Ναι. Είναι σαν όχι, είναι ορθό αυτό, όχι αυτό. Γιώργο. Όχι αν αυτό. Μου επιτρέπετε, γι' αυτό αν μου το εξήγησα, λοιπόν, όχι ναι. αυτό το πράγμα. Αν μου επειδή ένα απαταιώνα όλοι οι κανονικοί μα οι γιατροί. Όπω είπε ο Γιώργο, πράγματι σήμερα η ιατρική επιστήμη και η φαρμακευτική έχει χωρίσει πάρα πολύ. Προφανώ και πάρα πολλέ μορφέ καρκίνου είναι ιάσιμε. Γι' αυτό εξάλλου και οι φαρμακευτικέ εταιρείε, αν μη τι άλλο, δίνουν πολύ μεγάλη βαρύτητα στι νέε θεραπείε τη. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην ίδια την περίπτωση αυτή, να σας πω ότι υπάρχει μια αναστάτωση από χθες που είχαμε την είδηση για τον 47χρονο. Οι ασθενείς, οι ογκολογικοί πάσχοντες είναι σε μια αναστάτωση. Τηλεφωνούν στους γιατρούς, τους κανονικούς γιατρούς, να το πω έτσι. Για να διαπιστώσουν τι ακριβώς γίνει, αν είχαν κάποια συνεργασία. Με αφορμή την περίπτωση αυτή, μιλάει. Με αφορμή την περίπτωση είναι αυτή. Είναι αυτό. Τώρα, πρέπει να σας πω ότι η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, αφού κάνει αναφορά στους ογκολογικούς πάσχοντες, μιλώντας για ιερά πρόσωπα, και είναι πάρα πολύ ωραίος αυτός ο χαρακτηρισμός, είναι πράγματα ένα ιερό πρόσωπο, κάποιος άνθρωπος που δίνει μάχη για τη ζωή του. Λέει ακριβώς ότι είναι επειδή ακριβώς αναζητούν μια θεραπεία, μπορούν να πέσουν πάρα πολύ εύκολα θύματα. Συστήνει λοιπόν στους πάσχοντες να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί και να μην αντιστάζουν να ζητήσουν δεύτερη γνώμη από γιατρό εάν έχουν αμφιβολίες ή αν έχουν κάποιες υποψίες για τον γιατρό που πιθανώς να επισκέφτηκαν. Επίσης, η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία λέει τρία βασικά σημεία. Αναρωτιέται και ζητά από τις αρχές να διερευνηθεί πώς κατόρθωνε ο συγκεκριμένος άνθρωπος να μπαίνει μέσα σε νοσοκομεία, σε κλινικές, σε διαγνωστικά κέντρα και να παίρνει ουσιαστικά μέρος, με βάση τα στοιχεία που έχουμε, στην ιατρική διαδικασία τη στιγμή που υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες απαγορεύσεις για να μπει κανείς μέσα σε ένα χειρουργείο. Δεν μπορεί να μπει κανείς, ένας απλός πολίτης δεν είναι πολύ εύκολο να μπει, για παράδειγμα, σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, να μπει μέσα στο χειρουργείο. Δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση. Αναρωτιέται λοιπόν η Αντικαρκινική Εταιρεία αν μπορεί να διερευνηθεί κάτι τέτοιο. Επίσης, ζητάει αρχές. Ναι. Κάποιος τον έβαζε μέχρι εκεί. Προφανώς, είναι πολύ σωστό. Και αυτό θα προκύψει ναι. από τις εξελίξεις, γιατί το είπε ο Σπύρος, κάνοντας το ερώτημα στον κύριο Εξαδάχτυλο, για, για δύο γιατρούς που συνεργάζονται. Που χώρο. Είναι το δεύτερο ερώτημα που θέτουν οι επιστήμονες της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Αν είχε συνεργάτες, γιατί όλες αυτές τις. Πώς να το πω απλά, αυτές τις διαδικασίες δεν μπορεί να τις κάνει κανείς μόνος του. Προφανώς θέλει κάποιους συνεργάτες. Είναι ένα ερώτημα που τίθεται από την εταιρεία. Πληροφορεί μια πληροφορία ότι έχουν γίνει. Έχει γίνει σύλληψη. Σύλληψη ενός γιατρού στη Λαμία. Θα το δούμε αυτό. Πιθανώς η έρευνα στη συνέχεια να δείξει και περαιτέρω στοιχεία συνεργάτες για το αν δρούσε μόνος του ή όχι. Γιατί με βάση το που ξέρουμε. Υπάρχουν συνεργάτες. Τώρα μπορώ εγώ να μπω σε ένα χειρουργείο, κύριε Σούρα, και να αρχίσω να αποστηρώ τα χέρια μου. Δηλαδή είναι, αναζητούσε είναι καριέρα ο άνθρωπος μετά από την υπόθεση εκείνη την, που έπαιζε ρόλους. Έπαιζε τον πιλότο, τον πράκτορα, τον γιατρό. Είναι ένα απαταιώνας ολκής, δεν το συζητάμε. Ξέρετε, είναι και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, αν μου επιτρέπετε, που φορά στα τοπολαϊκά, αυτά τα ματζούνια που έδινε στους ασθενείς. Θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν. Αυτό τουλάχιστον επιζητά η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία να δημοσιοποιηθούν ποια ήταν αυτά τα συσκευάσματα. Γιατί πιθανώς να έχουν βρεθεί και στα χέρια άλλων ασθενών, οι οποίοι να θεωρούν ότι πρόκειται για φάρμακα και να έχουμε σοβαρές επιπτώσεις από αυτή τη διακίνηση αυτών των συσκευασμάτων που από ό,τι επεδείχθη φαίνεται ότι ήταν σκέτα λάδια ή με κάποιες δραστικές ουσίες μέσα κάναμε. Νομίζω ότι αυτή η πρόταση, Δήμητρα, θα δώσει ονόματα και συμπεριφορές και στα επόμενα 24 ώρα, γιατί. Άρα να γνωρίζουμε και για το πρόσωπο που πρόκειται, που έχει εμπλακεί, που φέρεται να έχει εμπλακεί σε αυτήν την ιστορία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα.